Σήμερα συναντώ για μία ακόμη φορά τηλεοπτικά τον φωτογράφο και φίλο Στέλιο Παπαρδέλα. Με τον Στέλιο μιλάμε για το φωτογραφικό του λεύκωμα Duality. Ένα ταξίδι στον κόσμο, αλλά και ένα ταξίδι στον ίδιο του τον εαυτό. Τι να πούμε εμείς τώρα, τα έχουμε πει... Έλα να λέμε. Θα βρούμε να... Τι του έκανα, το χρησιμοποιώ, Στέλιο Παπαρδέλα, το έχω πάρει, το σου έχω πει, το έχω τον Duality στο σπίτι και κάθε μέρα γυρίζω και σελίδα και λέω, σήμερα τι mood έχουμε. Α, πας με, κάνεις mood. Όχι, δεν επηρεάζομαι, προσπαθώ να μην επηρεάζομαι πάντα. Όχι, βρίσκεις το mood σου εκεί μέσα. Δεν ταυτίζεται πάντα, όχι, είναι λίγες οι στιγμές. Τα αποφεύγω λίγο αυτά, εσύ, τις συμπτώσεις και τα κλειδώματα αυτά. Εγώ δεν αποφεύγω τίποτα, τα κάνω όλα. Πάρα πολύ ωραία. Δύσκολος ο καλεσμένος σήμερα, δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα, θα το πάμε συντηρητικά. Γιατί Duality. Α, ξεκινήσαμε. Ναι, γράφουμε τόση ώρα. Α. Δεν το κόβω. Μην το κόψεις. Μα φάνε ποιος είσαι. Εντάξει, αυτός είμαι, παιδιά. Στέλιος Παπαρδέλας. Γιατί Duality. Mm. Γιατί νομίζω ότι είναι μια συνθήκη η οποία λειτουργεί σε όλα τα πράγματα. Υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, anyway, τα βλέπουμε όλα με διπλή οπτική. Είτε καλό είναι κάτι, είτε κακό, που δεν είναι διπλή. Είναι ναι. Πολλές οι οπτικές, ναι. Αλλά εμείς συνηθίζουμε να τα βλέπουμε όλα άσπρο ή μαύρο, λίγο. Δηλαδή, αν κάναμε λίγο αναγωγή, είναι το οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος ή όχι. Ναι. Είναι. Ναι. Όλα κάπως δεν έχουν δύο όψεις τουλάχιστον. Εντάξει, μας έχουν λίγο εκπαιδεύσει με τη διαδικότητα της φύσης, των πραγμάτων. Υπάρχει διαδικότητα. Ναι. Υπάρχει και πολύ παραπέρα, αλλά μην μπούμε τώρα εκεί. Δεν θα μας τάσει η ώρα. Και αυτό μας βολεύει γιατί μας πιάνει όλες μας τις οπτικές ή γιατί τα πράγματα θέλουν να μην είναι μόνα τους ποτέ, αλλά να... Τι λέμε τώρα. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πώς το νιώθεις εσύ. Εγώ το νιώθω ότι ο κάθε άνθρωπος βλέπει τα δικά του μάτια και αντιλαμβάνεται τα πράγματα από τη δικιά του οπτική γωνία πλήρως. Και αυτό είναι. Και 7 δισεκατομμύρια οπτικές γωνίες. Αυτό. Γενικά. Απλά για να συνεννοούμαστε ίσως, πρέπει κάπως κάποια πράγματα να τα ορίσουμε. Ναι, okay, και κάποιες φορές μπορεί να συναντηθούν οι σκέψεις μας και οι οπτικές μας. Ναι. Απλά η διαδικότητα όντως πολλά χρόνια διέπει τις κοινωνίες μας. Σαν... Και τη φύση μας σε κάποιο βαθμό. Στέλιο, εσύ έκανες ταξίδια. Κάνω ακόμα. Πολλά χρόνια συνεχίζεις και κάνεις. Και αυτό το βιβλίο είναι, αυτή η έκδοση. Εγώ δεν το βλέπω σαν βιβλίο. Γιατί το βλέπεις. Εντάξει, είναι τυπωμένο βιβλίο, αλλά όταν λέω βιβλίο σκέφτομαι ότι θα βρω λέξεις μέσα. Εγώ εδώ βρίσκω εικόνες. Χίλιες λέξεις κάθε μία. Βάλε τώρα μέτρα. Τι λέμε, Θεέ μου. Πώς εικόνες, έχεις να κάνει το πολλαπλασιασμό. Είναι πολλές. Είναι τα ταξίδια σου σε ένα λεύκωμα. Η ζωή σου τα τελευταία χρόνια σε ένα λεύκωμα. Πιο πολύ, επειδή το έκανα και όλο μόνος μου, το πήρα όλο μπάλα, είμαι εγώ 10 χρόνια ενήλικη ζωή στην ουσία. Ναι. Δηλαδή, με εκφράζει πάρα πολύ στο από το πόσο πυκνό είναι και πόσο έντονο. Mm-hmm. Εννοείται ότι οι εικόνες είναι η οπτική μου στα πράγματα και στο πώς είδα τα πράγματα εγώ όπου πήγα και εδώ. Ναι. Προφανώς υπάρχει και μια αφήγηση μέσα, η οποία είναι και αυτή υποκειμενική στον κάθε άνθρωπο που θα το δει. Okay, το αφήνεις στον καθένα να το δουλέψει. Αλλά εγώ είχα τα δικά μου, τις δικές μου σκέψεις για να φτάσω να κάνω αυτή την αφήγηση, ναι. Να τα βάλω όλα σε ένα βιβλίο. Θα έλεγα ότι όποιος το δει, κάπως μπορεί να με καταλάβει σαν άνθρωπο. Έχει μια χρονική σειρά. Έχει ανεστραμμένη χρονική σειρά. Δηλαδή, στο βιβλίο πρώτα υπάρχουν δύο... κεφάλαια. Δύο ενότητες. Καλά το πάω. Έχω έρθει και την Αμερική και δυστυχώς έχω συνηθίσει άλλη γλώσσα τώρα. Ναι, αυτό. Μπορείς να το λες τα αγγλικά. Ακούγεται περίεργο αυτό που λέω, ισχύει όμως. Υπάρχουν δύο ενότητες. Η μία είναι το out of touch και η άλλη το in touch. Το in touch λοιπόν προηγείται χρονικά. Ωραία. Ναι. Οπότε, εγώ σαν καινούριος φωτογράφος και άνθρωπος γενικά, ενώ ήμουν μικρός ηλικία, έψαχνα και τον εαυτό μου και να καταλάβω πράγματα στον κόσμο, mm-hmm. να ταξιδέψω, να δω. Δεν ήξερα ακριβώς για ποιο λόγο πηγαίνω στο κάθε μέρος που πηγαίνω. Ωραία. Απλά λειτουργούσα, υπήρξε αυτό το καλό, ό,τι μου ερχόταν στο κεφάλι,
Έβρισκα έναν τρόπο και το έκανα εγώ. Αφινόσουνα στην εμπειρία, ρε παιδί μου. Αφινόμουνα στον αυτορμητισμό. Ναι. Και λόγω άλλων εμπειριών στη ζωή μου, και μικρής ηλικίας εννοείται, βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να είμαι, όχι παρορμητικός, είπαμε. Αυθόρμητος. Και να μην σκέφτομαι πολύ, να μην φοβάμαι πολύ, να μην το παρασκέφτομαι κτλ. Οπότε δεν ήξερα ακριβώς για ποιο λόγο πάω εκεί που πάω, για ποιο λόγο τραβάω αυτές τις φωτογραφίες. Μετά από χρόνια λοιπόν, και δεν ήξερα τι λέγεται in touch αυτό, γιατί συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Μετά από χρόνια λοιπόν που στην ουσία ξεκίνησα να σκέφτομαι σαν project out of touch, γυρνώντας πίσω και συνειδητοποιώντας πράγματα από όλα αυτά που είδα μπροστά μου, αλλά και πράγματα που βλέπω εδώ και μεγαλύτερος πια, πιο πολύ κοινωνικά προβλήματα, τι ζούμε, γιατί υπάρχουμε, υπαρξιακά κτλ. Από εκεί στην ουσία αντιλήφθηκα ότι το In Touch ήταν ένα ταξίδι που έψαχνα προφανώς στον εαυτό μου και έψαχνα να βρω ένα κόσμο τον οποίο είχα μεγαλώσει έτσι. Ναι. Δηλαδή έξω, το ίδιο μεγαλώσαμε νομίζω, έξω παίζαμε στις σαλάνες, δεν ήμασταν σε σπίτια, δεν υπήρχε χώρος, υπήρχε άνεση, ασφάλεια. Υπήρχε κόσμος, άνθρωποι, παιδιά, γειτονιά. Όλο αυτό λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που εγώ μεγάλωσα έτσι, και συνεχίστηκε με ένα ακόμα καλύτερο τρόπο σε μια κατασκήνωση που δούλευα στην Ιρλανδία. Με έκανε να ψάχνω, ενώ έβλεπα ότι δεν πάει προς τα εκεί, πάει προς την αντίθετη πλευρά ο κόσμος, με έκανε να ταξιδέψω και να ψάξω τέτοιες στιγμές και τέτοιες συνθήκες. Οπότε έτσι συνειδητοποίησα το In Touch, αφότου ξεκίνησα να μπαίνω λίγο πιο βαθιά στο τι συμβαίνει γύρω μου κοινωνικοπολιτικά και υπαρξιακά. Αν ήμουν ψυχολόγος, θα είχα τώρα να σου πω χιλιόμερια. Όχι, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, είμαι δημοσιογράφος. Αλλά τώρα το κατάλαβα καλύτερα όλο αυτό που μου περιγράφεις. Δεν είχαμε μιλήσει κιόλας. Εντάξει, εσύ ουσιαστικά μας συστήνεις ξανά τον εαυτό σου. Γιατί μας δείχνεις ένα κομμάτι του ταξιδιού σου, πολλά φωτογραφίες παλαιότερων χρόνων, που τότε, το έκανες και εσύ, τότε δεν είχες συνειδητοποιήσει γιατί το έκανες, αλλά το βάζεις τώρα με τα σημερινά σου φίλτρα λίγο. Σίγουρα. Κοίταξε. Είσαι πολύ αλλιώς από τότε. Πάρα πολύ, προφανώς. Αν δεν ήμουν πρόβλημα. Γενικά. Θα το έλεγα κι εγώ, να ξέρεις. Αυτό. Θεωρώ ότι ναι, μεν οι φωτογραφίες είναι από τότε, η αφήγηση είναι διαφορετική, που θεωρώ ότι δείχνει και την αλλαγή σε μένα. Αλλά μπορεί να διαβαστεί αυτό το βιβλίο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορείς να δεις εικόνα-εικόνα, μπορεί να το δεις που κάθε εικόνα προφανώς μπορεί να σε εμπνεύσει να ταξιδέψεις, μπορεί να σου δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Υπάρχει πολλή πληροφορία σε μία εικόνα μέσα. Και ειδικά όταν είναι εξωτική, ενώ είναι από κάπου αλλού. Διαφορετική από αυτή που βλέπουμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Και ο καθένας εστιάζει όπου θέλει, έτσι. Ακριβώς. Στην αφήγηση υπάρχει. Ο τρόπος που το αίσθησα, μάλλον, έχει να κάνει με δίπτυχα. Ναι. Οπότε πήρα μία και μία φωτογραφία και τις έκανα να μιλάνε μεταξύ τους, ελπίζω. Ναι. Και έπειτα υπάρχει διαχωρισμός του in και του out of touch, που και αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτά είναι στο μυαλό του δημιουργού. Όποιος το δει, θα το ερμηνεύσει όπως το αγαπάει θέλει, και όπως το νιώθει. Και γι' αυτό έβαλα, μέσα το βιβλίο δεν εξηγεί ούτε πράγματα για τις εικόνες. Στο σχολίασαν αυτό, δεν στο σχολίασε κόσμος. Μα γιατί δεν γράφεις κάτι, ρε παιδί μου, ή το τυπικό, πού είναι αυτό, είναι σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτή τη χώρα ή αυτός ο άνθρωπος, ή να δώσει ένα τίτλο στη φωτογραφία. Γιατί έτσι νομίζω ότι κατευθύνει στη σκέψη του άλλου. Ακόμα και με την, κόλλησα τώρα, με την τοποθεσία, κατευθείαν μπαίνουν στο μυαλό μας κάποιες προκαταλήψεις που έχουμε για κάποια συγκεκριμένα μέρη από πράγματα που έχουμε δει και έχουμε ακούσει ή που έχουμε πάει. Οπότε δεν υπάρχει μια αγνότητα σε εισαγωγικά για να αναγνώσεις την εικόνα και να πάρεις αυτό που θα έπρεπε να πάρεις. Οπότε αποφάσισα, εγώ ξέρω, αλλά οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να ξέρουν. Και επειδή οι εικόνες είναι από καθημερινή ζωή και υπάρχει αλληλεπίδραση
και μεταξύ των εικόνων, αλλά και σε κάθε εικόνα μεταξύ των είναι πολύ ανθρωποκεντρικό, ανθρωποκεντρικές φωτογραφίες. Οπότε και μεταξύ των ανθρώπων και των τοπίων με, τον, τοπίων με, τους, με, τον ανθρώπου, με τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κατεύθυνση. Μπορείς να το δεις και να πάρεις αυτά που θες. Και αν τύχει να βρεθούμε, θα σου πω και που είναι. Το κάνω πόσο... λίγο και για να βρισκόμαστε. Άλλος ένας θέλω να με αφήσει ελεύθερη στο τι θα σκεφτώ για το κάθε τι. Εσύ πόσο φοβάσαι την προσπάθεια να κατευθύνουμε το μυαλό του ανθρώπου? Το φοβάσαι, τι συνέστημα έχεις για αυτή την τάση? Όχι τάση, τον, το να κατευθύνω εγώ. Όχι εσύ. Επιθυμούν όλοι να κατευθύνουν το μυαλό μας. Τις αποφάσεις μας, τις σκέψεις μας. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για τα πράγματα. Όχι ο καλλιτέχνης ότι επιθυμεί να κατευθύνει το μυαλό. Οι κακές οι κυβερνήσεις, οι εξωγήινοι. Καλά, διάφοροι άνθρωποι, ενώ επαγγελματίοι. Όλοι μας. Με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να κατευθύνουμε κάποιον άλλο ένα μονοπάτι, κάπου, να πας για να αγοράσει κάπου. Κάτι, για να. Καλή ώρα, αυτό κάνουμε τώρα. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, το δηλώνω. Αυτό κάνουμε όλοι. Ναι. Ο ένας πουλάμε πράγματα στον άλλον και μοιραζόμαστε και δεν έχει απαραίτητα αρνητική χρειά. Η άλλη πλευρά αυτό. Του δίπτυχου αυτού είναι ότι εγώ θα ήθελα απλά να μοιραστώ την εμπειρία μου βλέποντας το συγκεκριμένο λεύκομα. Δεν είναι απαραίτητα κακό ή καλό, απλά συμβαίνει. Ενώ υπάρχει συναλλαγή μεταξύ των ανθρώπων συνέχεια. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσπαθούμε να επηρεάσουμε το μυαλά άλλων. Το καλό είναι ότι κάποιοι για καλό. Εξουσία θέλουμε. Τι νιώθεις ότι θέλουμε, γιατί το κάνουμε, ή απλά έτσι είναι γιατί τι χάνει να ζούμε όλοι μαζί. Αυτό, κάτι πρέπει να κάνουμε μάλλον. Εννοώ, το έχω... μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να το βάλουμε μέσα το φίλτρο της πολιτικής, της εξουσίας. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι αν ζουμάρεις πολύ εκτός, κάνει zoom out, μάλλον πρέπει να ασχολούμαστε με κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα για το οποίο υπάρχουμε ή δεν το ξέρουμε και δεν το μαθαίνουμε και από κάτι που υπάρχει εδώ γύρω, οπότε πρέπει να νοηματοδοτήσουμε εμείς, να δημιουργήσουμε εμείς νόημα σε αυτή τη ζωή. Το βρίσκουμε. Εσύ, ας πούμε, το έχεις βρει το νόημα, το δικό σου για σένα. Αυτό θεωρώ ότι έχω καταλάβει καλύτερα, ότι δεν είναι κάτι να βρεις. Δεν υπάρχει κάτι να βρεις. Υπάρχει... Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις το δικό σου νόημα και ποιο λόγο υπάρχεις και για ποιο λόγο ζεις και για... Εσένα, Στέλιο μου, το πρωί που σηκώνεσαι από το κρεβάτι, τι σε κάνει να πεις «Ωραία, έχω κάτι με το οποίο τώρα έχω δώσει νόημα στη ζωή μου». Με βρίσκει σε μια περίεργη περίοδο πάνω σε αυτό το θέμα. Πολύ αισιόδοξος ο καλεσμένος μας είναι τώρα όλο το φως. Είμαι, παιδιά, δεν... Κοίταξε, θεωρώ ότι η εμπειρία η ίδια, θα σου πω, η εμπειρία η ίδια, το γεγονός ότι μπορώ και μυρίζω, βλέπω, ακούω πράγματα, είναι από μόνο του για μένα νόημα. Εννοώ, έχω αυτή τη δυνατότητα, είναι φανταστικό πράγμα και υπάρχουν πραγματικά, εννοώ βλέπουμε τηλεόραση, καλή ώρα βλέπουν οι άνθρωποι τηλεόραση τώρα, κάτι το οποίο είναι 2D, είναι δύο διαστάσεων. Ο κόσμος έξω έχει τρομερά πολλές διαστάσεις και είναι τρομερά πιο πολύπλοκο, ωραίο και διασκεδαστικό αν θες ή και όχι. Από την τηλεόραση, από τα βιντεοπαιχνίδια που είναι κάτι πολύ κατώτερο από την ίδια τη ζωή. Οπότε η εμπειρία για μένα και γι' αυτό ταξιδεύω και γι' αυτό φωτογραφίζω, νομίζω αυτός είναι προς το παρόν ο σκοπός που έχω βρει. Θέλω να εκμεταλλεύομαι αυτό που μου έχει δοθεί μέχρι να μην το έχω πια. Όσο μπορώ. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Πολύ νόημα βγάζει. Θέλεις να δουλέψεις με όλα σου τα εργαλεία, αυτά που σου δώσει η φύση, τις αισθήσεις σου. Ναι, αφού να ρουφήξεις όλο αυτό το οποίο μπορείς. Αφού ζω, να ζήσω. Ναι. Αυτό. Αφού υπάρχω, να το χρησιμοποιήσω όλο αυτό. Αυτό το βιώνεις με μια αγωνία. Αφού είμαι ζωντανός, να κάνω όσα περισσότερα έχω μπορώ. Λίγο αγωνία. Αυτό είναι λίγο λάθος όμως. Ενώ με πιάνει ανυπομονησία, με πιάνει τόχο. Ανυπομονησία τι, να κάνω πάρα πολλά πράγματα, να προλάβω να κάνω πολλά. Ναι, το οποίο δεν είναι σωστό. Γιατί, μάλλον. Για μένα, anyway. Δεν μιλάω για όλους. Με βάζει σε μια διαδικασία, ναι, άγχους και στρες, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω όλα αυτά που μπορεί να σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω και καμιά φορά μπορεί να μην είναι και τίποτα, αλλά απλά τρέχει το μυαλό μου και κάτι πρέπει να κάνω. Και όταν κάνεις κάτι, είσαι εκεί, το ζεις, το ευχαριστιέσαι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό όλων, ενώ αυτό είναι το πρόβλημα.
των περισσότερων ανθρώπων. Ναι, γιατί άμα σε παρασύρει το μετά και θέλω να κάνω και αυτό. Οκ, εντάξει, το έκανα αυτό. Έκανα το λεύκομα, το οποίο το κυνηγούσα 2-5 χρόνια. Τι θα κάνω μετά? Κατάλαβα. Η διαφορά. Ναι, είμαι εκεί. Δεν είμαι με την. Α, πρέπει σε ρωτάω, να... δεν κάνω διαπίστωση. Κάνω εγώ τώρα. Ναι, πες. Δεν κάνω checklist. Το έκανα αυτό, το έκανα αυτό. Αυτό το συχαίνομαι συγκεκριμένα. Ενώ δεν. Ναι. Το βλέπω πολύ αρνητικά όλο αυτό. Προσπαθώ να είμαι εκεί σε ό,τι κάνω. Αυτός είναι ο στόχος μου μεγαλύτερος, γιατί αυτό είναι και η εμπειρία ίδια. Αν δεν είσαι εκεί και σκέφτεσαι μετά ή πριν, δεν έχει νόημα. Ναι. Απλά δεν τα καταφέρνουμε πάντα, γιατί το μυαλό τρέχει γενικά. Αλλά όσο μπορώ, πιστεύω ότι τα καταφέρνω. Στη Νέα Υόρκη που ήσουν τώρα, θέλεις να μου πεις on camera? Ναι, δεν έχω θέμα. Τι έκανες στη Νέα Υόρκη? Τι έκανα στη Νέα Υόρκη? Πώς πέρασες, δεν μου είπες. Πέρασα ωραία. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί για κάποιο λόγο πάω στην Αμερική τα τελευταία 3 χρόνια. Και για κάποιο λόγο το είχα λίγο φάει το παραμύθι, ότι okay. Ωραία. Ωραία στην Αμερική. Που είναι ωραία, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά το είχα φάει αρκετά το παραμύθι. Ναι. Και έλεγα μήπως μετακομίσω εκεί, ζήσω εκεί. Νιώθω καλά εκεί. Ναι. Και είπα θα πάρω 2 μήνες, αφού τελείωσε και το βιβλίο και γενικά ζορίστηκα πάρα πολύ. Πέρασα λίγο δύσκολα 6 μήνες, γιατί έκανα 200 διαφορετικές δουλειές ταυτόχρονα μόνος μου. Οπότε ήθελα λίγο να φύγω, να είμαι και μόνος μου κάπου, δεν με ξέρει κανείς, που δεν έχω υποχρεώσει, που δεν... να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Βέβαια πήγα στη Νέα Υόρκη που δεν είναι πολύ ήρεμα. Αλλά οκ. Okay. Δεν είναι ήρεμα για όλους τους άλλους γύρω-γύρω. Για σένα ναι. Μπορεί να ήταν. Οπότε πήγα γι' αυτό. Πήγα να κάνω κάποια ραντεβού και για το βιβλίο και για τη δουλειά μου γενικά. Και εμπειρία. Κατέληξες σε τι, κατέληξες κάπου? Δεν θέλω να μείνω στην Αμερική. Γιατί? Γιατί τι σε έκανε να πεις, οκ, okay, δεν το θέλω αυτό τελικά? Είναι αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ καλοί στο μάρκετινγκ. Μαρκετάρονται πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ότι εδώ είναι φανταστικά. Δεν είναι φανταστικά. Είναι δύσκολα όπως παντού. Εκεί, ειδικά στη Νέα Υόρκη, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν εννοώ δύσκολα, δεν εννοώ δύσκολο να βρεις δουλειά. Δουλειά έχει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό που λένε η χώρα των ευκαιριών κτλ. Εννοείται, έχουν όλα τα χρήματα, δουλειές υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι αξίζει να χαλάσεις μια ποιότητα ζωής που έχουμε, ας πούμε, εδώ, στην Κρήτη συγκεκριμένα, που είναι κατά την άποψή μου και καθόλου. Δεν έχει να κάνει το γεγονός ότι είμαι από εδώ. Σοβινιστικά κριτήρια. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Συμπέρασμα πολλών χρόνων εκτός Κρήτης. Τρομερή ποιότητα ζωής. Για σένα σε τι συνίσταται η ποιότητα ζωής? Τι είναι αυτό που σου αρέσει? Τι είναι η ποιότητα ζωής? Για σένα, αυτό που περιγράφεις ως ποιότητα ζωής στην Κρήτη. Τι ωραία. Το αποτελεί? Καταρχήν, πολύ βασικό, το φαγητό, το οποίο συνδέεται με την υγεία που είναι το πιο βασικό πράγμα. Mm. Okay. Και έχουμε ακόμα από τα πιο ωραία φρέσκα υλικά, αγνά, αληθινά. Mm. Με γεύση, κανονική. Κανονικά, πολύ ωραία. Άστο, πολύ ωραία. Το φαγητό. Ναι. Θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει κοινότητα. Μιλάμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, βρισκόμαστε, δεν είναι αχανές το μέρος. Mm. Χαλάει βέβαια, η τεχνολογία όλο αυτό το έχει πάει πίσω, το έχει διαλύσει λίγο. Αλλά παρόλα αυτά ακόμα υπάρχει. Ναι. Παρέα. Mm. Ακόμα υπάρχει. Το βλέπω και σε φίλους μου από την Αθήνα που έρχονται στην Κρήτη και παθαίνουν πλάκα το πώς μαζευόμαστε στα σπίτια. Ναι. Ναι, ακόμα... Σε 5 λεπτά, έλα, έρχομαι. Αυτό. Ναι. Πολύ βασικό. Ναι. Πολύ βασικό πράγμα. Δίκιο, γιατί χωρίς άλλους ανθρώπους και χωρίς αγάπη και αλληλεγγύη και. Έρχονται πολύ. Μοίρασμα. Ναι. Ένα πράγμα, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη που με ενόχλησε πάρα πολύ και γι' αυτό λόγο δεν θα έμενα ποτέ μόνιμα είναι αυτό. Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Και λογικό, γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Να επιβιώσουν. Να επιβιώσουν και ο ένας είναι λίγο ζούγκλα. Οπότε, αφού δεν εμπιστεύεται κανείς κανέναν, δεν συζητάνε οι άνθρωποι σε ένα δεύτερο επίπεδο. Mm. Είναι όλο τυπικό. Τις περισσότερες, δεν σου λέω πάντα, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά τις περισσότερες φορές, όπως το βίωσα εγώ, είναι αρκετά τυπικό και με ένα βιτρίνα και με ένα τείχο στο παραμέσα, στο παρακάτω. Το οποίο εμένα με έκανε να νιώσω τεράστια μοναξιά και έπιασα τους συγκατοίκους μου και τους είπα να σας πω. Θέλετε να μιλήσουμε, μιλήσουμε να λίγο. Γίνουμε φίλοι. Και έπρεπε να περάσουμε μια τέτοια διαδικασία για να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε κτλ. Οπότε
Είπαμε το φαγητό, είπαμε οι άνθρωποι, η φύση, ναι. Που είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι στα 3 λεπτά έχουμε θάλασσα, στη μισή ώρα έχουμε βουνό, έχουμε τις ωραιότερες θάλασσες από πολλά μέρη στον κόσμο. Ακόμα, γιατί έρχονται κάποια πράγματα στα νότια τα οποία θα συζητήσουμε σε άλλη φάση. Θα αλλάξουν λίγο το φυσικό τοπίο. Αυτό, θα το καταστρέψουν λίγο, αλλά στο χέρι μας είναι γι' αυτό, ενώ ίσως να το αποτρέψουμε. Αυτά είναι 3 πολύ βασικά πράγματα. Το κλίμα είναι επίσης πολύ βασικό, ο καιρός. Έχουμε ήλιο, αυτό το πράγμα είναι φανταστικό. Έχω ζήσει και στην Ιρλανδία που όλο το καλοκαίρι βρέχει. Τεράστια κατάθλιψη. Όσο και να νομίζουμε ότι ωραία να βρέχε, γιατί μας λείπει λίγο, ήλιος. Ενώ είναι ζωή από μόνο το αυτό πράγμα. Κινητοποιεί και τον εγκέφαλό μας διαφορετικά. Πολλά πράγματα. Νομίζω αυτά είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία όσο χρειάζεται... Όσο το σκεφτόμαστε μπορεί να βγουν και άλλα. Πολλά περισσότερα σίγουρα για τον καθένα. Και άλλα να μην μπούμε. Ναι. Αυτά είναι πολύ βασικά για να έχει ένας άνθρωπος υγεία και ποιότητα ζωής. Πράγματα που στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε πολλά μέρη στην Αμερική δεν υπάρχουν. Ναι. Γιατί αυτά που τρώνε, ο καιρός, το καυσαέριο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Δεν. Το πολύ τσιμέντο, πολύ καμία επαφή με το χώμα, με τη φύση, με. Αυτό, καμία φύση. Η ανθρώπινη επαφή. Αλλά και η ανθρώπινη επαφή είναι το πιο σημαντικό, είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο ήσουν κοντά κάπως με τη φύση. Ο άλλος άνθρωπος είναι φύση επίσης. Πόσο σημασία έχει για σένα να έχεις αυτή την ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω σου, να νιώθεις ότι μπορώ να κάτσω να μιλήσω με την Ανδριανή, με τη Μαρία, με τον Γιάννη, για σένα. Για μένα προσωπικά, τη μεγαλύτερη. Το λεύκομα είναι όλο πρόσωπα, είναι άνθρωποι. Ακριβώς. Εδώ μέσα. Οπότε, πρέπει να είναι ελάχιστες οι φωτογραφίες που δεν είναι άνθρωποι είναι μέσα. Είναι ελάχιστες. Οπότε βλέπεις την ανάγκη μου για επικοινωνία πολύ. Ναι. Εγώ προσωπικά από τους ανθρώπους μαθαίνω. Εννοείται ότι διαβάζω, εννοείται ότι βλέπω ταινία, ντοκιμαντέρ, αλλά το αγαπημένο μου πράγμα να μάθω κάτι είναι να βρω κάποιον, όπως καθόσουν πριν από λίγο, εδώ με την κυρία και να τον ρωτήσω και να μου τα πει. Ναι. Γιατί νιώθω ότι και κάνω παρέα και μαθαίνω, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς η ανθρώπινη επικοινωνία, ενώ είναι για μένα τα πιο σημαντικά πράγματα. Και εγώ το έχω πάει και σε άλλο επίπεδο. Μιλάω σε όλους παντού, πολύ γρήγορα. Απλά δεν είναι πάντα. Δεν γυρνάει πίσω. Ευπρόσδεκτη αυτή η συμπεριφορά. Ανάλογα, ναι. Μπορεί να φαίνομαι και περίεργος, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ, από τα πιο σημαντικά πράγματα. Θες να ακούσει ή θες να μιλάς. Μικρότερος, ήθελα να μιλάω συνέχεια. Τώρα, σιγά σιγά, περνάω στο θέλω να ακούω περισσότερο. Πάντα άκουγα. Απλά το ratio ήταν λίγο πιο στο θέλω να λέω. Δεν έχεις εσωτερικές ερωτήσεις, απορίες, αγωνίες που θέλεις να κάτσεις με ένα φίλο, να τις συζητήσεις. Συνέχεια. Προτιμάς πάλι να ακούς και έρχονται οι απαντήσεις από μόνες τους. Εντάξει, μια ισορροπημένη συζήτηση έχει και τα δύο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά τώρα έχω μπει στη φάση να ακούω λίγο παραπάνω. Γιατί για να ισορροπήσει όλο αυτό, ενώ μιλάω μόνο. Να. Γιατί ποιος είμαι εγώ να λέω τι από την άλλη. Αλλά αυτό μου αρέσει όταν βρίσκομαι με ανθρώπους και μπορώ να κάνω μια ισορροπημένη συζήτηση, να ακούω, να λέω. Αυτό. Να. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό και ισορροπημένο και ωραίο. Κανονικούλη. Κανονικούλη, θα ωραίο, έπρεπε. Ωραίο, υγιές. Τώρα βέβαια δεν συζητάμε πια, είναι όλο τσάτ. Δεν μου λες, Τέλειο, εσύ τώρα αισθάνεσαι ότι διανύεις μια φάση εξωστρέφειας ή εσωστρέφειας. Εσωστρέφειας. Νομίζω ότι ήσουν σε πολύ εξωστρέφη φάση το προηγούμενο διάστημα. Πάρα και για πολύ. Πρακτικούς λόγους, ε. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αλληλένδετο αυτό. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ. Νιώθεις καλά που είσαι εσωστρεφής τώρα. Ψυχολογικά εννοείς. Νιώθεις καλά με αυτό. Δηλαδή, δίνεις τον εαυτό στο δικαίωμα ναι. να κάνει παύσεις, να γυρνάει προς τα μέσα. Το έχω δώσει... Να μην του αρέσουν τα Χριστούγεννα ή να του αρέσουν τα Χριστούγεννα. Καλέ, το έχω δώσει φουλ εγώ τώρα 2 χρόνια το δικαίωμα. Απλά με ζορίζει η σκέψη ότι τις παύσεις, ενώ βρίσκω το πόσο καλό είναι να παίρνεις το χρόνο σου, να αναλύσεις αυτά που σκέφτεσαι, να κοιτάς μέσα σου και το κάνω και το εκτιμώ και δεν το περνάω άσχημα τύπου φύγε. Ναι. Το κοιτάω, χρόνο. Του δίνω χρόνο. Απ' την άλλη όμως έχω και το άλλο τύπο, κάτι πρέπει να κάνω, κάπου πρέπει να πάω, κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό τώρα προσπαθώ να μετριάσω λίγο και να πω ότι αργά πράγματα, ένα πράγμα τη μέρα. Αυτό. Μισό πράγμα τη μέρα. Αυτό. Προσπαθώ. Να το κάνεις, αυτό με ζορίζει εννοώ, γιατί σκέψω ότι η αλήθεια είναι ότι
όταν είσαι 10 χρόνια συνέχεια σε καινούργια μέρη, μιλάς με καινούργιους ανθρώπους. Είσαι σε άλλους ρυθμούς, είναι όλο το αισθητηριακό, είναι σε άλλο Είναι τέμπο. Σε άλλο level. Οπότε τώρα εγώ έρχομαι εδώ και κάθομαι μία μέρα και δεν σημαίνει κάτι, ενώ οι άνθρωποι κάνουν ένα πράγμα τη μέρα και καλά κάνουν. Τώρα που θα κλείσουμε θα σου δώσω ένα χαρτάκι που γράφει κάτι επάνω που μου το δώσανε σήμερα εντελώς τυχαία. Θα δεις ότι τελικά είναι δεν είναι τίποτα, όχι. Α, okay. Δεν θα σου πω τώρα στον Εντάξει. αέρα, αλλά δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή μας. Εκεί καταλήγω. Ήταν για μένα το χαρτάκι. Ήταν για μένα, αλλά το που μου το δώσανε, λέω όχι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δώσω στο Στέλιο. Και τώρα ακριβώς διατύπωσες αυτό το... Okay. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την εκπομπή. Και όλα ξεκινάνε από αυτό το βιβλίο. Να το πουλήσω. Πουλάτε. Το πουλάμε ακόμα. Ναι. Πού το πουλάμε ακόμα. Πού θα μπουν να το αγοράσουν. Πού υπάρχει το λεύκομα. Υπάρχει το site μου που είναι το στυλιανός-παπαρδέλας.com. Οπότε online. Κάτσε να το βάλω σωστά. Και κάνε το τέτοια. Το plug. Αλλιώς. Τι αλλιώς. Ανάποδα. Όχι, καλά το κάνεις. Τι αλλιώς. Α, από την άλλη. Έχει και από εδώ. Εσαμπού. Έχει από εκεί. Αυτό. υπάρχει και στο Ζάλο. Ναι. Πωλείται επίσης. Στο μουσείο δίπλα. Και στον Πολύγραφο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να κάνετε τέτοιες σκέψεις όπως αυτές που κάναμε εμείς, είναι ένα βιβλίο μπαμπούσκα. Ανοίγεις, διαβάζεις, βλέπεις και αρχίζουν και ξεπηδάνε διάφορα ερωτήματα. Ποιος είμαι, πού πάω. Εσύ πουλά, εγώ δεν λέω τίποτα. Ωραία, δεν το πούλησα. Πολύ ωραία. Στο έχει πουλήσει κανείς άλλος έτσι, σαν σαμπουάν. Όχι. Όχι ακόμα. Αγοράστε το και λουστείτε το. Λουστείτε το πραγματικά. Σε ευχαριστώ. Πάμε να σου δώσω το χαρτάκι. Διαφημίσεις σε πολύ λίγο με ένα ζευγάρι το οποίο θα μας μιλήσει για το GDPR, για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά θα μας τα πει μέσα από παραμύθια. Δεν θα μας πουλήσει παραμύθια, θα μας βάλει τα πράγματα στη θέση τους, όπως πρέπει.